Περνάμε στο μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός βγήκε θριαμβευτής μετά από μια δύσκολη σειρά αγώνων με την ΕΦΕΣ Ανατολού και ετοιμάζεται για το 10ο Final Four της ιστορίας του και 6ο τα τελευταία 8 χρόνια. Με τον Βασίλη Σπανούλη να κάνει τα καλύτερα play-off της καριέρας του, η ομάδα του Γιάννη Σφερόπουλου σφράγισε το εισιτήριο για τον ημιτελικό της 19ης Μαΐου με την CSKA Μόσχας, την ίδια μέρα ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα στη Real Madrid και τη Fenerbahçe. Το Final Four της EuroLeague θα διεξαχθεί στο Sinan Erdem της Κωνσταντινούπολης, εκεί όπου ο Ολυμπιακός το 2012 με το πεταχτάρι του Γιώργου Πρίντεζη από την ασίστ του Βασίλη Σπανούλη είχε αναδειχθεί πρωταθλητής Ευρώπης για δεύτερη φορά στην ιστορία του. Στις 12 Οκτωβρίου, στην πρεμιέρα των Ερυθρόλευκων στην εφετινή Ευρωλίγκα, 21η Μαΐου φάνταζε αρκετά μακρινή. Ουδής από το στρατόπεδο των πρωταθλητών Ελλάδος τι θέλει να προσδιορίσει το στόχο της ομάδας, άπαντες όμως τι θέλαν στο δεύτερο μισό του Μαΐου να μην απουσιάζουν από το μεγάλο ραντεβού στην αγαπημένη τους πόλη. Τα νέα δεδομένα στη διοργάνωση είχαν δημιουργήσει πολλά ερωτηματικά σε όλους. Τα εμπόδια αυξήθηκαν από τους τραυματισμούς βασικών παικτών. Η σεζόν τελείωσε νωρίς για τον Ντάνιελ Χάκετ, ο Μάντλο Τζέσκι είναι περισσότερο καιρό στα πιτς παρά στη διάθεση του Γιάννη Σφερόπουλου, ενώ και οι αρχηγοί των Ερυθρόλευκων, Βασίλης Σπανούλης και Γιώργος Πρίντεζης, παρακολούθησαν αρκετές αναμετρήσεις αν ή μπορεί να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Οι Ερυθρόλευκοι του Γιάννη Σφερόπουλου απέδειξαν για ακόμη μια χρονιά πως γνωρίζουν να ξεπερνούν τα εμπόδια που βρίσκουν στον δρόμο τους και το φινάλε της κανονικής περίοδου τους βρήκε στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Ο δρόμος για το Final Four της Κωνσταντινούπολης περνούσε πλέον από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Η Ανατολού ΕΦΕΣ έδειχνε επικίνδυνη, όχι όμως ικανή να σταματήσει την πορεία του Ολυμπιακού. Η νίκη των Τούρκων στο δεύτερο αγώνα στο νέο Φάληρο δεν άλλαξε τη ρότα των Ερυθρόλευκων. Τον δρόμο προς την επιτυχία τον γνώριζαν πολύ καλύτερα από τους παίχτες του Βέλιμιρ Περάσοβιτς. Με μπροστάρι τον Βασίλη Σπανούλη, ο Ολυμπιακός μετά τον περσινό διάλειμμα επέστρεψε στο Final Four. Σε πιο κρίσιμο σημείο της σεζόν χάσαμε το πλεονέκτημα έδρας. Αλλά παρότι χάσαμε το πρώτο παιχνίδι στην Κωνσταντινούπολη, για μένα ήταν πολύ σημαντικό ότι γυρίσαμε το μάτς στο τρίτο παιχνίδι. Παρότι χάσαμε και γιατί δείξαμε χαρακτήρα και πιστεύω περάσαμε λίγο και το φόβο στην αντίπαλη ομάδα. Δείξαμε τεράστιο χαρακτήρα και νοοτροπία νικητή στο τέταρτο παιχνίδι. Ενωθήκαμε και ξαναγίναμε η ομάδα που ξέρουμε να είμαστε. Οι Ερυθρόλευκοι ολοκλήρωσαν με απόλυτη επιτυχία το πρώτο σκέλος της δύσκολης αποστολής τους και πλέον έχουν στρέψει το βλέμμα τους στον ημιτελικό με την CSKA Μόσχας στις 19 Μαΐου. Σήμερα ήταν ένα πολύ σκληρό παιχνίδι, αλλά με τη βοήθεια του κόσμου και με την ψυχή που έβγαλε το κάθε παιδί στο παιχνίδι, καταφέραμε και πήραμε το παιχνίδι και την πρόκληση Final Four. Εμείς θα πάμε να διεκδικήσουμε όσες πιθανότητες μας αναλογούν και να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε όπως κάνουμε κάθε φορά που πάμε σε Final Four. Νομίζω μας αξίζει που βρισκόμαστε στο Final Four. Είχαμε μια χρονιά με διάρκεια. Πάμε εκεί να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό. Να παίξουμε το καλύτερο μπάσκετ, να δώσουμε όλα και μακάρι να καταφέρουμε να σηκώσουμε το τρόπο. Οι προληπτικοί χαμογελούν καθώς τα σημάδια φέρνουν στο νου την κούπα στο Λονδίνο το 2013. Τα γούρια όμως και οι παραδόσεις δεν πρόκειται να οδηγήσουν τον Ολυμπιακό στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Κάθε παιχνίδι είναι ξεχωριστό, κάθε διοργάνωση είναι ξεχωριστή. Πολλοί θα συγκρίνουν την Κωνσταντινούπολη του 2012 με αυτό το Final Four. Από την αρχή πρέπει να είμαστε έτοιμοι, να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε. Και αυτά είναι μόνο μπάσκετ και όχι όλη η παράδοση που αν υπάρχει. Αυτά τα πράγματα δεν παίζουν μπάσκετ. Μπάσκετ παίζει η ουσία και η ουσία είναι μέσα στο γήπεδο να ετοιμαστούμε σωστά και πνευματικά και αγωνιστικά για να πάμε να παίξουμε αυτά τα παιχνίδια. Είναι όμως δεδομένο πως δύο εβδομάδες πριν από τον ημιτελικό με την CSKA, στο μυαλό των μονομάχων υπάρχουν αναμετρήσεις στην Κωνσταντινούπολη, στο Λονδίνο αλλά και στη Μαδρίτη.